Επανήλθε. Αξίζει να πούμε εδώ, Γιώργο Καλαφαντάκη, ότι η τελευταία ήττα του Παναθηναϊκού, και ενώ ο Νίκολας ευστοχεί σε σου τριών πόντων για να βάλει μπροστά τους Πράσινους με 3-2. Εκεί με κοντή τώρα αντίπαλο τον Περπέρογλου. Νίκολας θα εκτελέσει. Είναι ένας από τους πιο κλασικούς. Ζητάει μεγαλύτερη ενέργεια. Ήταν ρώτησε τους παίκτες για ποιο λόγο έχουν μπει έτσι στο γήπεδο. Τρίποντο τώρα τον Νίκολας. 8-6 για τον Παναθηναϊκό. Για να πηγαίνει ως βοήθεια. Ήταν δικό μου το λάθος του. Νέο τρίποντο αυτή τη φορά από τον Κώστα Τσαρτσαρή, ο οποίος από τη γωνία δεν είναι να τον αφήνεις ελεύθερο, και αυτό είναι γνωστό ότι έχει αυτό το σουτ για ομάδων και θα δημιουργηθούν άλλα ζευγάρια, και αυτό ακριβώς προσπαθεί να λύσει το διοικητικό συμβούλιο του Εσάκη. Και ο Ρωμαίνης Σάτος στην πατάτα του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης για τρεις. Είναι εύστοχος ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Και ενώ ετοιμάζεται ο Άλεξ Μάριτς, αξίζει να ρωτήσουμε τον Δημήτρη Κοντό αν ο Παναθηναϊκός και μία εβδομάδα πριν από επαναφορά από το καλάθι. Για τον Φώτση, ο οποίος σηκώνεται και στάρει τελικά. Εδώ υπάρχει το μεγάλο σπάλωμα από τον Στοκ που αφήνει τον Φώτση να στάρει για τρεις και να ευστοχίσει. 20-15 από τον Αντώνη Φώτση, ξαναβλέπετε εδώ. Εκεί ο Αμερικανός δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. 20-15 το σκορ του πρώτου. Και ζήτησε βοήθεια στα μαρκαρίσματα. Ο Dwayne Woodward είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Περιστερίου. Ο Φώτσης ξαναστάρει από τη γωνία και ξαναευστοχεί. Διαμαντίδης. Το σκρίν από τον Μάριτς είναι πάνω του. Ο Μάντζαρης, εξαιρετική η πάσα. Έχει τελείως διαφορετικά είναι το να πέσει στην Παρτίζαν και διαφορετικά το να πέσει στο Παναθηναϊκό. Άλλη πίεση. Απόψε, το σκορ είναι στο 28-20. Σάτο. Καλάφης. Θα ευστοχίσει. Πέμπτος. Έτσι δεν είναι. Όπως για παράδειγμα ο Κολοσσός. Γι' αυτό το λέω. Θα έβγαιναν εκτός όλοι οι αγώνες του Ηλυσιακού. Γιατί άλλο να παίζεις με τον Ολυμπιακό και άλλο να παίζεις με το... Φώτσης. Εύστοχος και πάλι ο Αντώνης. Περίμενε αυτό το πράγμα. Και είναι μια απόφαση που ξάφνιασε. Δηλαδή από όλους όσους άκουσα. Να είναι στάσιμη, ναι, τους έχει ζητήσει να υπάρχει κίνηση και αλλαγή στα σκρίν. Αυτό τους επισήμανε και τους είπε ότι δεν κάνει. 25. Αυτός είναι ο κλασικός τέρα, αυτό κάνει δηλαδή ο Σκοτ. Εδώ απαντά. Όταν καλύτερος παίχτης παίζει με αυτόν τον τρόπο. Εδώ έκανε μια εκπληκτική κίνηση ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Αριστερό μπάσιμο, πέρασε δύο αντιπάλους και άλλαξε χέρι για να τελειώσει τη φάση με το δεξί. Κύριος το παιδί. Σημαντικό. Το κάρφωμα από τον Αντώνη Φώτση. Καθώς βρέθηκε εκεί. Θα την αποστάρει. Θα πλησιάσει. Ο Καϊμακόγλου ελεύθερο τρίποντο και είναι εύστοχο. 50-34 από τον Στράτο Καϊμακόγλου. Καθώς έχουμε συμπληρώσει τα δύο πρώτα λεπτά. Ισότητα. Το επιθετικό rebound και το καλάθι από τον Αντώνη. Εμείς στο πρωτάθλημα δηλαδή. Τους αγώνες του κυπέλλου τότε. Ότι θα επιμείνει πάνω του με σκοπό. Ένα φαντάζει σχέση ξέρω με τον Ολυμπιακό π.χ. Είναι ήδη πρωταθλητής. Δηλαδή είναι κατά... Τρία άστοχα σούτ έξω από τα 6.75. Καλάθης μέχρι μέσα, θα αλλάξει χέρι και θα αφήσει την... Να παίξουν το ρυθμό και να μην αποφύγουν τα λάθη και να μην βάλει ο Παναθηναϊκός εύκολο καλάθι. Και τον Μπατίστα αρκετή ώρα. Τους δύο ακρογωνίες λίθους δηλαδή για τον παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εκπληκτική εναλλαγή της μπάλας για τον Τέπιτς. Διαμαντίδης. Με το δεξί θα τελειώσει τη φάση και θα ευστοχίσει. Δεν γυρίζει μπάλα. Τέπιτς. Θα κάνει το λάθος καθώς δεν πήρε το σου την ώρα που έπρεπε. Κινγκ. Μέχρι το τέλος και το κόψουμε από τον Διαμαντίδη πάνω στο σκόπ. Μας θυμίζει... Το κάνει συχνά. Αρκετές άλλες τέτοιες περιπτώσεις. 9. Για να πάμε και στο πάγκο του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Κοντό. Ο πάγκος του Παναθηναϊκού σίγουρα χάρηκε πολύ περισσότερο ότι... Time out, όπως τουλάχιστον ακούσαμε από τα μικρόφωνα του Βαγγέλη Σμυρνιού. Το καλάθι από τον Ιαν Μπουγιούκα. 73-52 το σκορ. Τέπιτς μέχρι μέσα αλλάζει χέρι. Εξαιρετική η κίνησή του. Στη γωνία είναι ο Τέπιτς. Διαμαντίδης για τον Τσαρτσαρή. Ο Βουγιούκας μέσα στο ζωγραφιστό θα γυρίσει και θα σκοράρει απέναντι στον Πέτρουλα. Να βάλει τα πόδια του κάτω, όχι μόνο να παίζει ψηλά. Πρέπει να βελτιωθεί, να γίνει ολοκληρωμένος παίχτης. Οπότε έχει μια περίοδο προσαρμογής.
αυτές τις τελευταίες φάσεις κατεβάζει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Η άλλη πάσα για τον Μπατίστ και τον Καλάθι. Με το αριστερό από αυτή την αμερικανική συνεργασία μεταξύ των δύο φίλων για τον Παναθηναϊκό. Την ξαναβλέπουμε. Θα ευστοχίσει από τα 6 μέτρα ο Τρούνι. Θα πάρει το σκρίν από τον Μπατίστ. Μπάλα για τον Καϊμακόγλου μέχρι μέσα. Για τον Μπατίστ ένα εύκολο lay-up. Το τελευταίο σουτ θα είναι από ποιον? Λογικά από το Καλάθι τελικά. Και θα είναι εύστοχο για το 88-60. Ο Παναθηναϊκός.